Κύριε Καμένε, σας ακούω. Ναι. Ναι, κύριε Καμένε. Ναι, καλησπέρα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω στην εκπομπή σας. Καθόλου, για μένα είναι... Παρακολουθεί ο γραμματέας κοινοβουλής ομάδας ο Τάξης Μελάς εκεί. Αλλά παρεμβαίνω γιατί το ΠΕΜ Καλλιθέας είναι ένα ιστορικό ίδρυμα. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο ξεκίνησε από το 1912. Είναι το παλιό Εθνικό Ορφανοτροφείο Θυμάτων Πολέμου. Και φιλοξένησε από τότε, από το 1912, που ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε Πρωθυπουργό και την Εκαταρίνη Λασκαρίδου τότε Πρόεδρο, θύματα πολέμου του 1897, του 12, του Ξεριζωμού, του 22, του 40, και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά το κράτος μετά από όλα αυτά που πέρασε, το ελληνικό κράτος, έρχεται να κόψει τη χρηματοδότηση από αυτά τα παιδιά. Πρόκειται για έγκλημα και πρόκειται ακριβώς για την ταυτότητα του τι σημαίνει τρόικα στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα το φέρουμε το θέμα στη Βουλή αύριο και θα ζητήσουμε και από όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων να κάνουν άμεσα παρέμβαση, γιατί εδώ μιλάμε όχι για μία μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά για ένα εθνικό ορφανοτροφείο. Και οι εργαζόμενοι εκεί, οι εργαζόμενοι δεν είναι διορισμένοι δημόσιοι πάλι από κομματικά τροφεία. Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι είναι και συνάμα εθελοντές, που δουλεύουν νύχτα μέρα, Χριστούγεννα, Πάσχα, Σαββατοκύριακα, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα παιδιά ευτυχισμένα. Δεν θέλω να θεωρηθεί η παρέμβαση μου πολιτική, είναι τελώς ανθρώπινη και έτσι θέλω να τη δείτε. Εντάξει, αυτό στιμάει ιδιαίτερα, κυρία Μερτίκα, ακούτε τι λέει. Ναι, το γνωρίζω. Μάλιστα, ο κύριος Καμένος έχει περάσει από το ΠΕΝ, το γνωρίζει το χώρο μας και από κοντά. Και ευελπιστούμε στην βοήθειά τους και όχι μόνο στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Είναι ένα κάλεσμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα, προς όλους τους υπεύθυνους και ανεύθυνους που είναι εδώ και έξω και πάνω, παντού, όποιοι μας ακούνε και μπορούν να μας βοηθήσουν. Έχουμε ανάγκη τη βοήθεια αυτή, γιατί έχουμε ανάγκη την πρόνοια. Βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης και εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, 101 χρόνια λειτουργίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα που έχει έρθει η κρίση, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε και ακούμε για ποσά εξωφρενικά τα οποία δίνονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να δοθούν. Και εμείς μιλάμε για μικρότερα ποσά και μιλάμε για ψυχές παιδιών, τρυφερής ηλικίας 2,5-5,5. Έρχονται εδώ πέρα εκεί και μας φωνάζουν μαμά, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει μαμά. Και εμείς καλούμαστε να γίνουμε μαμάδες. Κύριε Αμερτήκα, πόσο είναι η ετήσια χρηματοδότηση? Κύριε, ένα λεπτό, γιατί θέλω να... Επιτρέψτε με εγώ για να σας απειλήσω στο εξής. Κύριε Καμένε, κύριε Πρόεδρε, ακούστε κάτι, δεν είναι φιλοφρόνηση. Σας θυμάει πολύ το γεγονός ότι βλέπετε ένα ρεπορτάζ, ακόμα και αν το κάνατε για πολιτική εκμετάλλευση, σας θυμάει το γεγονός ότι ευαισθητοποιείστε με αυτά τα συγκεκριμένα αντανακλαστικά απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα. Ξέρω τι κάνουν σε αυτό το ίδρυμα οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και οι άνθρωποι που προσφέρουν. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση. Σας λέω όμως ότι εμείς, επειδή δεν έχουμε χρηματοδότηση από το κράτος ακόμα, είμαστε μπλοκαρισμένοι σε αυτό. Τα χρήματα που μαζεύει ο γραμματέας κοινωνικής ομάδας, που είναι και ο κύριος Μελάς, από τους βουλευτές των Εξάρτητων Ελλήνων, θα δεθούν αυτό το μήνα για τη μισοδοσία του νηπιαγού τροφείου. Αυτό σας θυμάει διπλά. Θέλω λιγάκι να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε το ΙΚΑ μπροστά μας. Έφυγε η πρώτη δόση από το Υπουργείο, η οποία ήταν η πρώτη δόση της επιχορήγησης, της χρηματοδότησης μας, και πήγε κατευθείαν στις οφειλές του ΙΚΑ. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα να μην μπορούμε να πάρουμε χρήματα καθόλου εμείς και να πηγαίνουν από το κράτος στο κράτος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα τραγικό. Εδώ. Η εταιρεία που αγοράζουν το γάλα και το γιαούρτι σταμάτησε να στροφοδοτεί, γιατί έχει μείνει ένα μικρό χρέος, με αποτέλεσμα να στερούνται αυτά τα παιδιά το γιαουρτάκι και το γάλα. Ποιος από εσάς μπορεί να πάει να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ ήσυχος, όταν στερείς από παιδάκια 2,5 και 3 ετών και 5. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας να σας πω ότι αυτά τα οποία παρατηρώ σήμερα, ούτε εν καιρό πολέμου δεν τα βλέπαμε. Αυτό το ίδρυμα δούλευε τότε και τάιζε τα παιδιά του. Το λέτε κυριολεκτικά, το λέτε, γιατί εν καιρό πολέμου ιδρύθηκε αυτό.
Σας λέω το 12 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και φιλοξένησε τους πρόσφυγες του 22, φιλοξένησε τα παιδιά των θυμάτων του πολέμου και ποτέ δεν σταμάτησε ο κράτος να το δοθεί. Τώρα βλέπετε ότι εδώ προτάσουν τους επιτρόπους που απαγορεύουν να ζήσουν τα παιδιά στον υπηροτροφείο της Καλλιθέας. Αυτό είναι το πρόσωπο της Τρόικας, του Μνημονίου και της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Θα το αντιμετωπίσουμε όλοι οι Έλληνες μαζί τώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην εκπομπή, σας παρακολουθήσω. Να είστε καλά.